Χαίρετε κύριε και κύριοι, Άντερ εδώ και σήμερα στο επεισόδιο LoL Tips 5 θα μιλήσουμε λίγο για τα Early Aggression. Ποιο είναι το όλο concept? Ότι θα πάμε εδώ πέρα και θα προσπαθήσουμε εδώ να περιμένουμε κάποιος από τους αντιπάλους που θα κάνουν cover εδώ φυσικά. Θα πάμε εδώ και θα περιμένουμε να έρθει κάποιος για να τον φάμε. Αυτό βέβαια αφήνει το περιθώριο στους αντιπάλους να έρθουν εδώ, άμα έρθουν από εδώ ας πούμε, να χαλάσουν το jungle μας. Βέβαια εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να το κάνουν και βέβαια για να κάνεις αυτό το κόλπο ας πούμε πρέπει να καταλάβεις ότι οι άλλοι είναι αργοί. Δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι είχαμε δει ότι ρίξαμε το CV και είδαμε ότι η Σωράκα και ο Ξύν δεν είχαν πάρει items, ενώ εμείς είχαμε ήδη φύγει. Οπότε πηγαίνουμε εδώ, ξέρουμε ότι ακόμα και να είχε γίνει αυτό είμαστε 5 ενώ αυτοί είναι 3. Οπότε είμαστε λίγο χαλαρά. Λοιπόν, πέφτει και το CV, εντάξει, εδώ πέρα λίγο και περιμένουμε να έρθουν και μαζεύομαστε εδώ πέρα. Τώρα, να σας πω ποιο είναι το σκεπτικό αυτού. Όλοι εδώ μαζεύονται εδώ πέρα. Οπότε το Tanky DPS θα πάει πάνω, ο Σολομή θα πάει εδώ, ο Jungle θα ξεκινήσει και οι υπόλοιποι δύο συνήθως, δηλαδή πάντα πάνε από εδώ. Είναι ο πιο γρήγορος δρόμος. Άμα πάνε από εδώ πάλι θα πεθάνει, άμα πάει από εδώ πάλι θα πεθάνει. Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει είναι να πάει από εδώ. Από εδώ, εδώ και έτσι. Βέβαια αυτό πολλές φορές δεν γίνεται και θα δείτε πως και σε αυτή την περίπτωση ο αντίπαλος πήγε από εδώ και πήραμε ένα πολύ εύκολο First Blood. Τώρα κάτι άλλο. Επίσης μπορείτε να δείτε και το League of Legends.gr για μερικά νέα community που προσπαθούμε να κάνουμε. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει για σοβαρά games και τύψη server. Τέλος πάντων, ξεκινάει εδώ πέρα, αρχιτιάσε, θα παίζει το Stun, Ignite, τα kill, κάνει το Flash, αλλά πολύ αργά με αποτέλεσμα να πάρουμε το First Blood. Αυτό ήταν το όλο σκεπτικό. Βέβαια μετά θα δείτε ότι πάμε να κάνει. Βέβαια λίγο καθυστερημένα, βέβαια έχουμε πάρει ένα First Blood. Πάμε να κάνουμε pull στον Noodle και θα ξεκινήσουμε κανονικά σαν να μην είχε γίνει τίποτα το παιχνίδι, βέβαια με την διαφορά ότι έχουμε μερικά XP και μερικά gold παραπάνω. Τώρα αυτό που έλεγα πιο πριν, ότι όποιος ενδιαφέρεται για ένα καλό community είναι το League of Legends.gr, υπάρχει ένα SteamX server, ήμουν Andar, LoL Tips, γεια σας.